Κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, Ambassador, κυρίες και κύριοι αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι του ΟΑΣΤ, σήμερα είναι πράγματι μια καλή μέρα για την Θεσσαλονίκη και θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, τον Υπουργό, την αρμόδια Υφυπουργό, τον Γενικό Γραμματέα, αλλά και τους εργαζόμενους και τη διοίκηση του ΟΑΣΤ για το γεγονός ότι καταφέραμε να είμαστε συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα τα οποία είχαμε θέσει και να θέτουμε σήμερα στην κυκλοφορία τα πρώτα από τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία θα ανανεώσουν σημαντικά τον στόλο των αστικών λεωφορείων στην πόλη μας. Είχε δίκιο ο Υπουργός όταν είπε ότι η ολοκλήρωση τέτοιων περίπλοκων διαγωνιστικών διαδικασιών απαιτεί πολλή προσπάθεια και πολλή επιμονή. Και όντως η διοίκηση του Υπουργείου, το γνωρίζετε καλά, βρέθηκε πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν, οι δυσκολίες θα ξεπεραστούν και θα είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση, όχι απλά αλλά να ανακοινώνουμε την κυκλοφορία των πρώτων λεωφορείων, ξεκινώντας πάντα από την Δυτική Θεσσαλονίκη και από τις γραμμές 21 και 29 που καλύπτουν τον Εύωσμο και την Πολύχνη και την επικοινωνία τους με την πλατεία Αριστοτέλους. Θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι η προμήθεια αυτών των λεωφορείων ουσιαστικά αποτελεί και ένα καθρέφτη των περιπετειών που πέρασε η χώρα τα τελευταία 15 χρόνια. Γιατί πράγματι πριν από 15 χρόνια, σκεφτείτε το, παραδόθηκαν τα τελευταία τότε καινούργια αστικά λεωφορεία. Από τότε πέρασαν πολλά, η χώρα μπήκε σε μνημόνια, αντιμετώπισε πολλές περιπέτειες, έφτασε σχεδόν στα όρια της χρεοκοπίας. Σήμερα όμως αυτή ακριβώς η μέρα σηματοδοτεί την έλευση μιας νέας Ελλάδος, η οποία έχει αφήσει πίσω τις αυτές τις εποχές και μπορεί να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ποτέ δεν κρύψαμε στην κυβέρνηση, είχα την ευκαιρία να το πω και πριν από λίγο, στην παρουσίαση της συγκοινωνιακής μελέτης για την επέκταση του μετρό, την έμφαση που δίνουμε στις αστικές συγκοινωνίες, αυτό που αποκαλούμε βιώσιμη αστική συγκοινωνία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και γνωρίζετε καλά στη Θεσσαλονίκη πόσο υστερούσε η πόλη ως προς σύγχρονες υποδομές μέσων μαζικής μεταφοράς. Ενδεικτικά να αναφέρω έναν αριθμό, μόνο το 15% των μετακινήσεων στην πόλη, μόλις το 15% γίνεται με μέσα μαζικής μεταφοράς και θέλουμε αυτό το 15% να το κάνουμε 50% με την έναρξη λειτουργίας του μετρό, με την επέκταση των γραμμών του μετρό και φυσικά με περισσότερα, καλύτερα, ποιοτικότερα, πιο σύγχρονα λεωφορεία. Και τα λεωφορεία τα οποία βλέπετε, είναι λεωφορεία τελευταίας τεχνολογίας. Όταν θα λέμε πια ρίχνουμε γκαζιά, δεν θα ακούμε τίποτα, απλά θα προχωράει το λεωφορείο. Και αυτό προτάσει πια η πρόοδος της τεχνολογίας. Είναι λεωφορεία αθόρυβα, με κλιματισμό, μέχρι και θύρες φόρτισης για τα κινητά τηλέφωνα διαθέτουν, αλλά διαθέτουν και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, γιατί η κυβέρνηση έχει προτάξει τα ζητήματα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, διαθέτουν όλα εύχρηστη ράμπα, προκειμένου να μπορεί να μπαίνει αμαξίδιο στο λεωφορείο. Γιατί για μας δεν υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών και θέλουμε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και βέβαια, να τονίσω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή. Ακολουθούν πολλά περισσότερα λεωφορεία αντιρρυπανικής τεχνολογίας, τα οποία σταδιακά θα αντικαταστήσουν όλο τον παλαιότερο στόλο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ όμως στη Θεσσαλονίκη, και θέλω να το τονίσω αυτό, κάναμε μια πολιτική επιλογή. Από τα 250 λεωφορεία, τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία παραλαμβάνουμε, τα 110, το 40% δηλαδή, ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Μόλις τα 140 πήγαν στην Αθήνα, αλλά ως ποσοστό του παλιού στόλου που αντικαθίσταται, εδώ ουσιαστικά μιλάμε για το 30% του στόλου. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα κυκλοφορούν όλα τα λεωφορεία αυτά. Και βέβαια η ηλεκτροκίνηση επιβάλλει και τη δημιουργία νέων υποδομών, νέων σταθμών φόρτισης. Θα είναι έτοιμος ένας υπερσύγχρονος σταθμός φόρτισης τις επόμενες εβδομάδες, έτσι ώστε να μπορεί αυτή η μετάπτωση στην ηλεκτροκίνηση να γίνει όσο το δυνατόν με λιγότερα
προβλήματα. Και βέβαια η κυβέρνηση έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική για την ηλεκτροκίνηση με γενναιόδωρα επιδοτούμενα προγράμματα για την αντικατάσταση συμβατικών αυτοκινήτων. Και θα έλεγα δίνοντας έμφαση κυρίως σε αυτούς που κάνουν τα περισσότερα χιλιόμετρα. Και θέλω εδώ πέρα να κάνω μια έκκληση και στους οδηγούς ταξί της Θεσσαλονίκης να σκεφτούν πολύ σοβαρά την αντικατάσταση των οχημάτων τους. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες λύσεις πια για αντικατάσταση οχημάτων με σημαντική επιδότηση από το κράτος. Η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον, ειδικά για αυτούς που κάνουν πολλά χιλιόμετρα στο κέντρο της πόλης. Τελειώνοντας, να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Υπουργός, ότι η σημαντική αυτή προμήθεια που ξεπέρασε τα 120 εκατομμύρια ευρώ δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την γενναιόδωρη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτό το αυτοκόλλητο το οποίο βλέπετε, Ελλάδα 2.0, συμβολίζει με τον καλύτερο τρόπο ότι τα χρήματα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης τελικά κατευθύνονται στην ίδια την κοινωνία. Και όταν μιλάμε φυσικά για μέσα μαζικής μεταφοράς, σε αυτούς που έχουν τις μεγαλύτερες και τις περισσότερες ανάγκες. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έγινε πραγματικότητα τον Ιούλιο του 2020 και καταφέραμε να φέρουμε στη χώρα μας συνολικά 36 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετων πόρων, ένα μικρό τμήμα των οποίων κατευθύνεται και στα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία βλέπετε. Και νομίζω ότι αυτή η επισήμανση, και να κλείσω με αυτό, είναι χρήσιμη, καθώς σε λιγότερο από 3 εβδομάδες από τώρα έχουμε ευρωεκλογές. Και καλό είναι οι πολίτες να γνωρίζουν ποιες είναι οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν πραγματική δυνατότητα ουσιαστικής διαπραγμάτευσης στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, εποφελία τελικά όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Καλοτάξιδα λοιπόν τα καινούργια λεωφορεία και με το καλό, πολύ σύντομα, εντός του επόμενου μήνα, όλα να κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ πολύ.